Το τρίτο είναι ότι επειδή αναρωτιέται η Νέα Δημοκρατία αν μπορεί να ή κάποιοι αν μπορεί να κυβερνήσει ο Γιώργος, εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Το αν θα πετύχει δεν ξέρω ο άνθρωπος και τι θα βρει μπροστά του. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Το πήγε έτσι ώστε να κερδίσει τις εκλογές και φαίνεται ότι έχει και κάποια σχέδια και ότι είναι αποφασισμένος για κάποια πράγματα. Το αν θα μπορέσει μετά θα το δούμε. Το τέταρτο, όσον αφορά για τα βιογραφικά και αυτά, τα έχω ξανακούσει. Όπως είπε και ο κύριος Χατζηνικολάου και έχει απόλυτο δίκιο, ένας που έχει κάνει μεταπτυχιακά μάστερς και έχει 15 χρόνια προϋπηρεσία με τρεις γλώσσες, άριστη γνώση τριών γλωσσών, δεν κάθεται, κυρία Μακρύ μου, να μπερδευτεί στο ίντερνετ και να ψάχνει να τον βλέπουν όλοι τι έχει κάνει για να αποφασίσουν. Καλό είναι όμως και αυτό. Δεν είναι καλό, έτσι, καλό. Μη δεσμεύεστε. Μη δεσμεύεστε. Σας το έχω ξαναπαντήσει αυτό. Και βγούμε στο Λαζόπουλο πολύ. Μη δεσμεύεστε. Εγώ ακούω και κρίνω την ημέρα. Δίνει μια περιμένει νέα αντίληψη, κύριε Δράγκα. Η χαρά του. Δηλαδή, μπουχτίσαμε πια τα πολλά τα τελευταία χρόνια λοιπόν, και όχι μόνο τα πέντε. Τα πέντε απλώς επιδεινώθηκε. Από κουμπάρους, κομματικό σωλήνα, φίλους. Εντάξει, τώρα θα πήξουμε στα μάστερς. Λοιπόν, να σας πω. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να το επικροτούμε αυτό και όχι εκ των προτέρων να το κριτικάρουμε. Ένας άνθρωπος, κυρία μου, όπως εσείς, μπορεί να έχει τις καλύτερες των προθέσεων, αλλά καθοδόν να σημούν πράγματα τα οποία δεν έχει προβλέψει. Γι' αυτό κρατάμε και μικρό καλάθι. Ο λαός είναι σοφός. Κοίτα, εγώ κρατάω τρία σημεία από τη συνέντευξη του κ. Παπανδρέου. Σημείο πρώτο για την οικονομία, αλλά δεν είχαμε τίποτα νεότερο. Δεν υπήρξαν εξηγήσεις περαιτέρω για ό,τι προτίθεται να κάνει ή που θα βρει τα λεφτά ή όλα αυτά τα πράγματα. Είπε βεβαίως ότι θα ελαφρυνθούν τα εισοδήματα, η φορολογία θα ελαφρυνθεί εισοδήματα κάτω των 30.000 ευρώ. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλά, βάζει τον πύχη. Δεύτερο στοιχείο, το θέμα της διακυβέρνησης. Το θέμα της διακυβέρνησης είναι ιδιαίτερα θετικό αυτό που είπε. Δεν είπε ακριβώς αυτό που ο Μανώλης, δεν είπε ότι θα είναι πια μέλη του κόμματος. Είπε ότι δεν θα μετέχουν στα όργανα του κόμματος όσοι πάνε στο δημόσιο. Αυτό όντως θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό αν συμβεί. Ως γνωστό, ο κομματισμός έχει πλήξει χρόνια τώρα τη δημόσια διοίκηση. Αλλά πέρα από εξαγγελία είναι και θέμα πνεύματος. Και θέλω να ελπίζω ότι πέρα από το ασυμβίβαστο αυτό θα υπάρχει και πνεύμα αντίστοιχο, δηλαδή επιλογής των στελεχών, όταν και αν το Πασόκ κερδίσει την κυβέρνηση. Το τρίτο στοιχείο είναι το θέμα των Υπουργείων. Εκεί είναι ένα θέμα λίγο πιο σύνθετο. Πρώτον, επειδή από ό,τι φαίνεται συμφωνούν στα μισά τουλάχιστον με τον κύριο Καραμαλή και ο κύριος Καραμαλής εξαγγείλει την δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος και ο κύριος Καραμαλής εξαγγείλει τη συγχώνευση του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων σε ένα Υπουργείο Υποδομών. Εδώ έχουμε επιπροσθέτως την αυτονόμηση του Υπουργείου Οικονομικών από το Υπουργείο Οικονομίας και δεύτερον τη δημιουργία ενός Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ουσιαστικά πρόκειται για την επανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, μόνο που δεν θα λέγεται Δημοσίας Τάξεως, αλλά θα λέγεται Προστασίας του Πολίτη. Αυτό δεν είναι απλό να γίνει, γιατί πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα αναρωτιέμαι η κυβέρνηση Παπανδρέου, εάν εκλεγεί της 5ης Οκτωβρίου, σε ποιο Υπουργικό Συμβούλιο θα προσαρμοστεί, στο υπάρχον ή σε αυτό για το οποίο θα χρειαστούν να έρθουν νέοι νόμοι μετά. Καλό θα ήταν να είχαν δοθεί περισσότερες διευκρινήσεις σε αυτό και αυτό άλλωστε είναι που δυσκολεύουν αυτού του τύπου συνεντεύξεις. Σε μια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο θα τον είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος και τι εννοείται, πώς θα το κάνετε, από πότε θα ισχύσει. Και πότε θα γίνει. Τα αυτονόητα. Πράγμα που σε μια συνέντευξη τέτοιου τύπου προφανώς δεν γίνεται και έτσι μένουν μετέωρα λίγο και υπτάμενα αυτά τα πράγματα. Πάντως το θέμα του διαχωρισμού κυβέρνησης κράτους νομίζω ότι ήταν αρκετά σαφές, Παύλο, από ό,τι τουλάχιστον κατάλαβα εγώ. Είναι ένας τρόπος ο κ. Παπανδρέου να στείλει ένα μήνυμα προς την κοινωνία, προς τους ψηφοφόρους, ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, αλλά νομίζω ότι θέλει να κάνει και μία αντίστοιξη σε σχέση με τα όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση Καραμαλή, για τον τρόπο δηλαδή που κυβέρνησε, για τις επιλογές της, γιατί υπήρξαν ακόμα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μίλησαν για κολλητούς την περίοδο αυτή. Τις καταλογίζονται και νομίζω δικαίως τις καταλογίζονται. Τώρα, είναι αλήθεια ότι ο κ. Παπανδρέου σήμερα δεν έδωσε πολλές διευκρινήσεις για την οικονομική του πολιτική. Δηλαδή, όποιος διαπίστωνε κάποιες ασάφειες στο οικονομικό του πρόγραμμα, παραμένει με τις ασάφειες που είχε διαπιστώσει. Από την άλλη μεριά όμως, σήμερα ο κ. Παπανδρέου έκανε σαφή δύο πράγματα. Πρώτον, έκλεισε την κουβέντα πάνω στο εκλογικό αποτέλεσμα. Είπε δηλαδή με μεγάλη σαφήνεια ότι θα κυβερνήσει με όσους βουλευτές έχει, 151-151. Έκλεισε επίσης τη συζήτηση περί συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε: έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, δεν έχουν γίνει δεκτές, τελειώσαμε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι, νομίζω και δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, αυτό το δείγμα γραφής που θέλησε να δώσει ως προς το πνεύμα της νέας, της δικής του κυβέρνησης, της δικής του ας πούμε περιόδου, που θα έχει μια τομή και απόσταση από ένα παρελθόν άγριου κομματισμού στη δημόσια διοίκηση, όπου το κόμμα που κερδίζει τις εκλογές αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο και το μοιράζει στο τσούρμο. Αυτό ο κύριος Παπανδρέου έδωσε ένα
νομίζω, αρκετά πιστικό. Μια αρκετά πιστική υπόσχεση ότι δεν θα επιτρέψει να συμβεί ξανά. Θα τον μετρήσουμε με βάση την υπόσχεσή του και τον πήχη που τον έχει βάλει αρκετά ψηλά. Mm-hmm. Πάντως, κρατάω στα θετικά του το γεγονός ότι αυτά που δεσμεύτηκε για την προεκλογική περίοδο, δηλαδή όχι για το αφήσεις, όχι τρελά έξοδα, όχι αφήσω η ρήπανση και η χορύπανση, τα τήρησε και επιπλέον δεσμεύτηκε ότι αύριο το πρωί θα βάλει στο διαδίκτυο όλο τον ισολογισμό της προεκλογικής καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ, από πού είχε, πώς αξόδεψε και από πού τα βρήκε. Νομίζω ότι η σημερινή συνέντευξη τύπου έγινε για έναν και μόνο λόγο, για να δώσει ο κύριος Παπανδρέου ένα περίγραμμα του μοντέλου με το οποίο θα κυβερνήσει. Και εκεί έδωσε κάποιες ειδήσεις που είπε ότι θα έχει ένα ισχυρό Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο, πρωθυπουργικό γραφείο, το οποίο θα ελέγχει τα χρονοδιαγράμματα, το τι κάνουν οι υπουργοί. Μίλησε για αναδιάρθρωση των υπουργείων, μίλησε για Υπουργείο Υποδομών, στο οποίο θα είναι μεταφορές και το παλιό χωροταξίας και δημοσίων έργων. Επίσης, είπε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο αν γίνει, εάν γίνει, να υπογραμμίσουμε το εάν γίνει, θα είναι τομή για τα ελληνικά πράγματα. Είπε ότι οι θέσεις από Γενικό Γραμματέα μέχρι και πρόεδρο διοικητή νοσοκομείου στην επαρχία θα προκυρήσετε. Ναι. Αυτό είναι ένα πράγμα πρωτόγνωρα, το οποίο πράγματα. Είναι πρωτόγνωρο, απλώς επειδή υπάρχει ένα κόμμα από πίσω το οποίο μονίμως πιέζει για πράγματα, είναι να δούμε εάν θα γίνει. Και το επίσης σημαντικό, το οποίο ακούμε κάθε φορά, είναι ότι αυτή τη φορά διευκρίνησε ότι όποιος είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου θα πρέπει να παρετείται προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση. Τι δεν είπε, Πάσχο? Δεν μίλησε για την οικονομία. Δεν μίλησε, τον ρωτήσανε πολλοί οι δημοσιογράφοι για τα φορολογικά μέτρα. Εκεί κρατήθηκε, δεν είπε τίποτα, όπως και όλες τις προηγούμενες φορές. Και ίσως γιατί, διότι δεν ξέρει και τι θα παραλάβει ώστε να προχωρήσει σε κάποια συγκεκριμενοποίηση των μέτρων.